Και πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει μπει σε νέα φάση περιδίνησης μετά τη νέα παρέμβαση Λαφαζάνη που ζήτησε να εξεταστεί το σενάριο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Ο θόρυβος που προκάλεσε επισκίασε ακόμη και την κατάρτιση των ευρωψηφοδελτίων, η πρώτη μορφή των οποίων δόθηκε μέσω ψηφοφορίας. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά περισσότερα από τον Αντώνη Αντζουλέτου. Να μπορούμε να στεκόμαστε. Βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου με ένα νέο κύμα εσωστρέφειας να είναι πρώτων πυλών μετά τη βόμβα του Παναγιώτη Λαφαζάνη για έξοδο της χώρας από το ευρώ. Από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, ο επικεφαλής της αριστερής πλατφόρμας ήταν ιδιαίτερος επικριτικός προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ασκείται ιδεολογική τρομοκρατία από το αστικό σύστημα να μην ανοίξει συζήτηση εξόδου από το ευρώ. Να απαντήσουμε στο δίλημα αν υπάρχει ζωή και εκτός ευρώ. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα. Όλα αυτά λίγες μόλις ώρες πριν το μήνυμα ενότητας που είχε απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στο εσωτερικό του κόμματος. Είναι ανάγκη, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την απάντηση να τη δίνουμε κάθε μέρα, όχι μόνο με λόγια, αλλά με τη στάση, την αποφασιστικότητα, τη γνώση, την επίγνωση των δυσκολιών, την ωριμότητα, την αυτοσυγκράτηση. Στο κείμενο που κατέθεσε η αριστερή πλατφόρμα αναφερόταν πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εκπονήσει και να επεξεργαστεί για κάθε περίπτωση σχέδιο εξόδου από την Ευρωζώνη. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι η σχεδιασμένη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη για την εφαρμογή ενός προοδευτικού ανορθωτικού προγράμματος, παρά τις δυσκολίες που θα τη συνοδεύσουν στην αρχική φάση, δεν συνιστά καθόλου μια καταστροφική επιλογή, όπως σκόπιμα προπαγανδίζουν οι κυριαρχικοί κύκλοι. Είμαστε σε θέση να έχουμε ένα σχέδιο το οποίο και θα πείσει τους εταίρους μας και θα βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού και κυρίως ότι εάν φτάσουν τα πράγματα σε μη συμφωνία, αυτό θα διαρκέσει κάποιο διάστημα βέβαια, γιατί οι διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή και επίπονη, στο τέλος θα κρίνει ο λαός. Η έξοδος από το ευρώ δεν είναι σε καμία περίπτωση επιλογή μας. Και σήμερα όμως τα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας, συνεχίζοντας το ίδιο μοτίβο, επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις που έχει εκφράσει η μειοψηφία της Κουμουνδούρου. Η Σόφη Παπαδόγιαννη στην πρώτη συνέντευξή της μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο διενέργειας δημοψηφίσματος για το νόμισμα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε ο ελληνικός λαός να είναι στο προσκήνιο. Γιατί μια κυβέρνηση γνωρίζουμε και το εγχώριο αλλά και το ευρωπαϊκό κατεστημένο με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο θα προσπαθήσουν να ανακόψουν την άνοδο της αριστεράς στην κυβέρνηση. Το θέμα του νομίσματος έχει λυθεί από το συνέδριο, επισημαίνουν τα στελέχη της πλειοψηφίας. Είχε τεθεί και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο. Ναι. Στο οποίο με μεγάλη πλειοψηφία, άνω του 70%, υπερψηφίστηκε η θέση ότι εμείς δεν έχουμε ως πρόγραμμα την έξοδο από το ευρώ. Ναι. Όπως ήταν φυσικό, οι αναφορές του Παναγιώτη Λαφαζάνη ήταν το κυρίαρχο θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, επισκιάζοντας ακόμα και την κατάρτιση των ευρωψηφοδελτίων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε καμιά ιδιαίτερη θυσία για το ευρώ. Αν φτάσει κάποτε σε κάποιο σημείο που είναι εξάντληση των όποιων ορίων υπάρχουν, τότε εξετάζεις και αυτό σαν ενδεχόμενο. Το να μην έχεις γραμμή για την έξοδο στις αγορές και να λες ότι προτιμάς τα μνημόνια ή δεν ξέρεις τι λες ή να κάνεις πολλαπλασιασμούς ή να αναφέρεις γιγαντιαία ποσά που εσύ θα κόψεις, νομίζω ότι έχεις πρόβλημα. Μια Ευρώπη. Την ίδια ώρα την κριτική της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε και η αναφορά στο βασικό κείμενο διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, το οποίο θέτει τη χώρα μας εκτός ΝΑΤΟ. Ευρώπη ειρηνική, που θα απαγορεύει την αποστολή στρατιωτών εκτός συνόρων. Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ και Ευρωστρατό. Ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα στρατιώτης για νατοϊκές εκστρατείες. Όσον αφορά το ευρωψηφοδέλτιο, τελικά προκρίθηκε η λύση της κάλπης για όλες τις υποψηφιότητες. Η υποψηφιότητα του Κρήτων Αρσένη είχε προκαλέσει αρκετές ημέρες πριν διαφωνία στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τριγμοί εμφανίστηκαν στην Κουμουνδούρου και από τα ονόματα των οικονομολόγων Γιάννη Βαρουφάκη και Κώστα Λαπαβίτσα. Βολιδοσκόπηση φέρεται να έχει γίνει και στο Λάκη Λαζόπουλο. Μετά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 16 συνεργαζόμενων με το ΣΥΡΙΖΑ, στο ψηφοδέλτιο του Μαΐου θα είναι μεταξύ άλλων ο Γιώργος Χατρούγκαλος, ο Θέμης Κοτσιφάκης, ο Στέλιος Κούλογλου, ο Νίκος Ξηδάκης, η Κωνσταντίνα Κούνεβα, ο Σάβας Ρομπόλης και ο Κώστας Χρυσόγονος. Από τα κομματικά μέλη το εισιτήριο πήραν 20 από τους 78 υποψήφιους, μεταξύ αυτών ο Δημήτρης Παπαδημούλης, η Σοφία Σακοράφα, ο Νίκος Χουντής, ο Αλέκος Καλύβης, ο Γιάννης Μιλιός και η Σόφη Παπαδόγιαννη. Μάλιστα για τον Δημήτρη Παπαδημούλη, δημοσίευμα της Λιμπερασιών το χαρακτηρίζει ως έναν από τους τρεις καλύτερους ευρωβουλευτές. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι δύο Πριτάνης, του Αριστοτελείου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι κύριοι Μιλόπουλος και Αλμπάνης, δεν εξασφάλισαν την απαιτούμενη πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε συνδεθεί τώρα με τον Αντώνη Αντζουλέτου. Με αυτά και με αυτά, Αντώνη, αντί να συζητάμε τώρα για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε πάλι για τις εσωκομματικές έρηδες. Το κλίμα ποιο είναι στην Κουμουνδούρου?
Θα σου έλεγα ότι επιχειρούν σήμερα να χαμηλώσουν τους τόνους. Βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο και σε καμία περίπτωση στην Κουμουνδούρου δεν θέλουν να κυριαρχήσουν αυτές οι απόψεις. Γνωρίζουν καλά στην πλειοψηφία πως 7 στελέχη της αριστερής πλατφόρμας θα είναι στο Ευρωψηφοδέλτιο, οπότε όλες αυτές οι απόψεις θα επανέρχονται. Και επισημαίνουν ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή καταρτίζει το ευρωψηφοδέλτιό του με δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα είχαμε μια τοποθέτηση του κυρίου Λαφαζάνη, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Είπε επί λέξη πως δεν υπάρχει κανένα ρήγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο κανένα ρήγμα ανάμεσα σε μένα και τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, για να σου μεταφέρω και ένα παρασκήνιο από τη χθεσινή συνεδρίαση, ο Αλέξη Τσίπρας αμέσως μόλις τελείωσε την ομιλία του ο κύριος Λαφαζάνης, πιο αργά το απόγευμα, έφυγε από τις μπροστινές θέσεις, πήγε προς τα πίσω, συναντήθηκε με τον κύριο Λαφαζάνη, είχαν ένα μικρό τετατέτ και αυτό πριν πάνε στην ψήφιση για τα μέλη του Ευρωψηφοδελτίου. Τώρα, το